δημόσια εκδήλωση που γίνεται σε αυτό το κτίριο την ώρα που ανακαινήθηκε και ότι γίνεται για αυτό το σκοπό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι η 7η συνεχή χρονιά που η Ένωση Αγρινίου κάνει απονομή χρηματικών επάθρων σε μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές. Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει ο συνεταιρισμός, ήταν μια εξαιρετική πρόταση του Προέδρου μας, του κ. Θωμάκου Τσουκιά. Ξέρετε, τα υπολόγιζα νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε, αν βάλουμε και τα λειτουργικά, είναι ένα ποσό συνολικά που έχει διαθέσει η Ένωση της τάξης των 100.000 με τα σημερινά χρήματα. Ένα ποσό που θα μπορούσε θεωρητικά και πρακτικά να διατεθεί για μια όποια επένδυση. Η άποψη που έχει ο Πρόεδρος και που συμμερίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι η μεγαλύτερη και η καλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, είστε εσείς, είναι τα νέα παιδιά. Σε αυτό επενδύουμε, σε εσάς ελπίζουμε στα παιδιά. Θέλω εκ μέρους όλων των ανθρώπων του συνεταιρισμού να συγχαρώ πρώτα και κύρια τους μαθητές, τους γονείς που ήταν από κοντά και έδωσαν τον δικό τους αγώνα. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που καταφέρατε. Θα σας πει ο Πρόεδρος δύο λόγια για την σημασία που δίνουμε στην εκπαίδευση. Και για τη σημασία που δίνουμε στο αυτό που λέμε στην εμπιστοσύνη μεταξύ του συνεταιρισμού των μελών της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Εκεί ποντάρουμε, σε αυτό ευελπιστούμε και γι' αυτό εργαζόμαστε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω οτιδήποτε άλλο. Συγχαρητήρια ξανά να πω σε γονείς, σε παιδιά, στα σχολεία βεβαίως, γιατί και οι καθηγητές ήταν που έκαναν την δική τους προσπάθεια.